Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινωθεί ο αριθμός εισακταίων σε πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ από το Υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός αυτός αναμένεται να είναι αυξημένος κατά 10%. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινωθεί ο αριθμός εισακταίων σε πανεπιστήμια και ΤΕΗ από το Υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός αυτός αναμένεται να είναι αυξημένος φέτος κατά 10%. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ορθολογικότερη κατανομή ώστε να ενισχύονται τα περιφερειακά ιδρύματα και να μην διωγγώνονται τα ούτως ή άλλως κορεσμένα ιδρύματα των κεντρικών πόλων. Συνολικά αναμένεται να εισαχθούν περίπου 45.000 φοιτητές στα πανεπιστήμια και 30.000 σπουδαστές στα ΤΕΗ της χώρας, χωρίς να υπολογίζονται οι εισακταίοι σε στρατιωτικές σχολές. Η αύξηση εισακταίων θα είναι μεγαλύτερη στα τεχνολογικά ιδρύματα. Η εισαγωγή υποψηφίων περασμένων ετών σε ποσοστό 10% χωρίς να εξεταστούν εκ νέου ισχύει και φέτος. Το καθεστώς της εισαγωγής των υποψηφίων ειδικών κατηγοριών, όπως είναι η πολύτεκνη και η τρίτεκνη, αναμένεται να αλλάξει έτσι ώστε να αποφευχθούν προβλήματα και αδικίες.